Επιστολή προς το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας με την οποία ζητά να ενταχθούν στους νεοπροσληφθέντες 400 νοερακούς φύλακες και οι επιπλέον 31 υποψήφοι, οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και κρίθηκαν ικανοί, απέστειλε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας και Νεολαίας, Θεόδωρος Βουρδόλης. Οι 31 νοερακοί φύλακες είχαν μείνει εκτός της εξετάσης που έλαβαν χώρα φέτος στην Αλεξανδρούπολη. Όπως γνωρίζετε, είχε γίνει δεκτό το αίτημά μας για να γίνουν οι εξετάσεις όλες και την πρόσληψη των νέων νοερακών φυλάκων εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Πράγματι αυτό έγινε και από το σύνολο των υποψηφίων, επιτυχώντων και επιλαχόντων, προέκυψαν οι ικανοί 431 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι ένας πολύ μικρός αριθμός, 31 ατόμων, βρίσκεται εκτός των θέσεων των οποίων έχουν προκηρυχθεί. Σε συνέχεια λοιπόν της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσουν να διεξαχθούν εδώ όλες αυτές τις εξετάσεις, θεωρήσαμε ότι ήταν επιβεβλημένο να στείλουμε το αίτημά μας για την πρόσληψη και αυτών των 31 ικανών νέων συνεργακών φυλάκων, αφού περάσαν όλες τις εξετάσεις, κρίθηκαν ικανοί και νομίζουμε ότι ο αριθμός αυτός είναι ένας πολύ μικρός αριθμός για να μην μπορεί να γίνει δεκτό. Στείλαμε λοιπόν το αίτημά μας και από όσο γνωρίζω προσφάτως και η ΕΣΥΦΝΕ, η Ομοσπονδία των Συνεργών Φυλάκων, υποστηρίζει την πρότασή μας με έγγραφό τους προς το Υπουργείο και περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της εξέλιξης. Όσο για τις εξετάσεις, ο κύριος Βουρδόλης δηλώνει ικανοποιημένος για την οργάνωση με την οποία πραγματοποιήθηκαν. Αυτό που εισέπραξα από την πρώτη μέρα και κατά τη διάρκεια όλων των ημερών που συζητούσαμε με το αρχηγείο κάτω, γιατί είναι πολύ μεγάλο κόνσεπτ να γίνουν εδώ οι εξετάσεις, σκεφτείτε καταρχήν ότι έγιναν πρώτη φορά σε άλλο μέρος στην Ελλάδα από ότι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που ήταν τα κέντρα. Πράγμα που σημαίνει ήταν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, στο οποίο πετύχαμε γιατί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όλα όσα μας ζήτησαν από κάτω από το αρχηγείο τα είχαν. Οι εγκαταστάσεις τόσο στο ξενοδοχείο το οποίο φιλοξένησε τις εξετάσεις ήταν άψογες, συν το ότι το γήπεδό μας πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν οι αθλητικές δοκιμασίες έτσι όπως πρέπει.